εκεί, συνδέονται με το ένα, συνδέονται με το άλλο. Δηλαδή δεν είναι ξεκάρφωτες εισηγήσεις. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν επί πλησθένου. Ξέρετε, εκεί κληρώνονταν οι άρχοντες. Εκεί ψήφιζαν στην εκκλησία του Δήμου. Του στρατηγού ειδικότερα, που ήταν ειδικοί για την άμυνα της χώρας κλπ. Αλλά και κάποιους δημόσιους λειτουργούς. Λοιπόν, γιατί σήμερα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σε μια εκκλησία του Δήμου άλλου τύπου, αλλά θα είναι μια εκκλησία του Δήμου, γιατί αν κάθε κόμμα αποτελεί μια εκκλησία του Δήμου και παίρνονται αποφάσεις συλλογικές από τα μέλη κάθε κόμματος, τότε και οι πρόεδροι που θα εκλεγούν, εγώ εισηγούμαι ότι σε κάθε νομό γίνεται η συνέλευση, εκεί σε θεματικές ώρες που απασχολούν την κοινωνία μας, τοποθετούνται όλοι οι υποψήφοι. Για να δει ο πολίτης τι ξέρει, τι σχέδιο έχει, τι σχέση έχει με όλα αυτά, και η εκλογή τότε γίνεται από ποιους. Από αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις, όχι γιατί κάποιος τους εξέλεξε, όχι γιατί κάποιος τους πρότεινε, γιατί η κλήρωση τους έφερε εκεί. Άρα λοιπόν δεν είναι διαπλεκόμενοι με την σειρά το γαϊτανάκι προς την εξουσία, είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι, και εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε πολίτες στη δημοκρατία που να σκέφτονται. Και το δημοκρατικό καθεστώς είναι το μόνο που μπορεί να φτιάξει σκεπτόμενους πολίτες. Γιατί και το θέμα της συσυγορίας που είχανε, αυτό το νόημα είχε. Γιατί όταν κάποιος σηκωθεί να μιλήσει σε μια εκκλησία του Δήμου, πρέπει να σκεφτεί και τι θα πει, γιατί υπάρχει και ουγού και τι λες και όλα αυτά. Άρα η συνταγή που είχανε ήταν καθοριστική και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και όλα αυτά βασίστηκαν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονταν πολύ βαθιά στη φύση του ανθρώπου. Αυτός ήταν ο λόγος. Ότι αν βρω κάποιον άλλο τρόπο να το παρακάμψω, θα το κάνω. Άρα λοιπόν, βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους που δίνουμε στον πολίτη την ελευθερία να υλοποιήσει τα όνειρά του, τις αυτές, χωρίς αυτό να περιορίζει την προσπάθεια του διπλανού του που κάνει και αυτός για να υλοποιήσει τα όνειρά του. Σύγχρονα υπάρχει σύστημα διακληρώσεως, επιλογή. Υπάρχει κάπου σύγχρονα. Είχαμε, γιατί λέγονται κλήρικοι οι παπάδες, δεν κλήρονται. Με συγχωρείς, υπάρχει. Υπήρχε, δούλεψε. Λοιπόν, άμα δεν το θέλετε, αυτό είναι μια άποψη. Αλλά σας λέω ότι μόνο έτσι θα κόψεις αυτή τη διαπλοκή στα πολιτικά κόμματα. Και μέσα σε μια βουλή τώρα, ξέρετε τι έχετε. Επειδή εισηγούμε και άλλο τρόπο για τους βουλευτές. Οι βουλευτές που εκφράζουν το ενδιαφέρον να γίνουν βουλευτές, πάλι με τον ίδιο τρόπο, όπως λέω για τα διάφορα όργανα, ποιοι ενδιαφέρονται. Δημιουργώ επομένως το πλήθος των ανθρώπων που θέλουν να είναι υποψήφοι. Φτιάχνω το ψηφοδέλτιο με κλήρωση και δεν βάζω σειρά εκλογής. Όταν γίνουν οι εκλογές και αφού εκλέξω τόσους βουλευτές, τότε κληρώνω από το ψηφοδέλτιο ποιοι θα είναι οι βουλευτές. Και αυτό αναγκάζει πια και τους προέδρους των κομμάτων να σοβαρευτούν και να βάλουν, γιατί τώρα έχουν καταντήσει οι διαδικασίες καλυστία. Και γι' αυτό δεν πάμε και πουθενά. Και το πρώτο βήμα που εισηγούμε, με συγχωρείς Γιάννη που αλλά πρέπει να τελειώσω τα πρώτα βήματα, είναι γιατί σήμερα με τα εκλογικά συστήματα που έχουμε, γιατί αυτά τα ξεκινάμε χωρίς αλλαγές στο Σύνταγμα. Τι λέω εκεί, γιατί δίνουμε τον πόνου στο περιβόητο πόνου, και ντρέπομαι ως πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ ότι είχαμε αυτή την εξέλιξη με τα 40 βουλευτές να πηγαίνει στο πρώτο κόμμα, ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία, τα έκανε 50, και έχουμε σήμερα μια κυβέρνηση όπου το 1/3 των βουλευτών είναι η πλειοψηφία και η υπόλοιπη είναι η μειοψηφία, με την απλή αναλογική. Εγώ τι λέω σε αυτή την περίπτωση, κάνουμε την κατανομή, την θεωρητική κατανομή με βάση την απλή αναλογική. Και εφόσον το κόμμα ή η συμμαχία των κομμάτων
έχει 150 συν 1 βουλευτές στη Βουλή, τότε τους επιβραβεύω. Μπράβο σας. Πάτε για τη συνεργασία, δημιουργείται επομένως ένα κίνημα συνεργασίας. Επιβραβεύω αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν τη συνεργασία. Και όσο μικρότερα γίνονται τα κόμματα τώρα, ας πούμε να υπάρχει και ένα πλαφόν στο κάτω, αλλά και απάνω, θα έχουμε περισσότερα κόμματα. Άρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια άλλη, εντελώς διαφορετική αντιπροσώπευση των πολιτών σε όλα τα μήκη και πλάτη. Εδώ είναι εύκολο να το κάνουμε. Σήμερα με τις συνθήκες που έχουμε, υπάρχουν και κάποια κόμματα τα οποία δεν σέβονται τις δημοκρατικές αρχές. Δεν σέβονται. Δηλαδή κάποιος που δεν σέβεται δεν μπορεί να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Είναι πολύ απλό. Αλλά για να το κάνω ακόμα πιο εύκολο για αυτούς, αν αναλύσετε τα εκλογικά αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας, σας λέω πάρτε τα υπόλοιπα από κάθε κόμμα τον ακέραιο αριθμό ποσοστού που κερδίζει, τα υπόλοιπα στο δεκαδικά και τα λοιπά, τα προσθέτετε, βγαίνουν περίπου 29 βουλευτές. Όλα μαζί τα κόμματα συμβάλλουν σε ένα μπαλαντέρ. Αυτό το μπαλαντέρ θα το πάρει η συμμαχία των κομμάτων που θα μπορούν με αυτό το μπαλαντέρ να έχουν μια πλειοψηφία στη Βουλή. Εύκολα πράγματα, δημοκρατικά πράγματα, για να αρχίσουμε να αλλάζουμε και τις σχέσεις των κομμάτων. Γιατί αυτή η κουβέντα που γίνεται στη Βουλή, αυτή η σύγκρουση συνεχής, δεν οδηγεί παρά μόνο στην ολιμοποίηση, όπως είπα αρχικά, της βίας. Και η βία αρχίζει και εξαπλώνεται. Είναι όπως ο καρκίνος. Και καταραίουν εκεί πια όλα. Μα, αυτά τα πρώτα βήματα θεωρώ ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν λέω ότι είναι η δημοκρατία το τέλειο σύστημα. Δεν λέμε ότι τότε δεν έγιναν αυτά που διάβασες Γιάννη, ότι η συμμετοχή, πώς θα γίνει η συμμετοχή. Ξέρετε τότε, μπορείτε να φανταστείτε ότι πήγαιναν 42 με 45.000 στην Πνίκα. Ποτέ δεν γινόταν αυτό. 10 με 12, βαριά 15% για θανατική καταδίκη απαιτεί το συμμετοχή 6.000 ψηφοφόρων. Και οι ψηφοφόροι που συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου ήταν οι άνδρες, δυστυχώς τότε, από 20 ετών και πάνω. Λοιπόν, είχες επομένως μία εκκλησία του Δήμου που ψήφιζε, η συμμετοχή δεν ήταν 100%, αλλά το αποτέλεσμα το είδαμε ποιο ήταν, γιατί ήταν πραγματικά, τι είπες παιδί μου. Θέλουν να κάνουν διάλογο ή... Εντάξει, θα γίνει, αλλά...